πρώτη στην αρχή της αστυνομίας, πρώτη δύο εβδομάδων που βρήκαν κρύπτη μέσα σε γήπεδο, δεν το ανακοίνωσαν. Και η είσοδος μέσα από την κρύπτη προερχόταν από κατάστημα που ήταν κάτω από κερκίδα. Αποκαλύψεις που δείχνουν ότι η κατάσταση είναι για γέλια και για κλάματα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΠ. Αποκάλυψη η οποία δεν είναι και η μόνη, αφού σύμφωνα με τον Σπύρο Νεοφυτίδη υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που θέλησε να αφήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας η αστυνομία και αφορά τον τρόπο με τον οποίο περνούν επικίνδυνα αντικείμενα μέσα στα γήπεδα. Εκτός από αυτό, ανακάλυψαν πρόσφατα όταν έκαναν εργασίες για να φτιάξουν κάποια τμήματα της κερκίδας, ανακάλυψαν κρύπτια εντός του γηπέδου που είχε μέσα φωτοβολίτες. Όλα αυτά την ώρα που κατά γενική ομολογία η κάρτα φιλάθλου και γενικότερα τα μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας έχουν αποτύχει. Η ηγεσία της αστυνομίας για άλλη μια φορά θα εισηγηθεί μέτρα για να πατάξουμε το χουλιγκανισμό στο πλαίσιο της γενικής έκθεσης την οποία θα παραδώσει στον Υπουργό Δικαιοσύνης στις επόμενες ημέρες. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και μέτρα για την οπαδική βία. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΛΦΑ, οι αρμόδιοι επεξεργάζονται μέτρα άμεσης απόδοσης, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση μετακίνησης οπαδών, είτε με ένα μοντέλο της Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται καθολικά η μετακίνηση οπαδών, είτε με ένα μοντέλο όπως αυτό που εφαρμόστηκε πέρσι στην Κύπρο, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει απαγόρευση μετακίνησης για τις ομάδες των οποίων οι οπαδοί τους έκαναν πράξεις εκτός πλαισίου που καθορίζει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά δείχνουν ότι αποτύχαμε σύμφωνα με τις συντεχνίες των αστυνομικών, οι οποίες λένε ξεκάθαρα ότι η περίοδος ανοχής τέλειωσε. Έφτασε η ώρα να σταματήσει. Εμείς θα βάλουμε τους κανονισμούς στα γήπεδα. Θέλουν να τους βάλουμε εμείς. Θα γίνει σκέτη αστυνομεύση. Θα γίνει πρωτάθλημα. Η ΚΟΠ δηλώνει πάντως έτοιμη, όπως λέει, να συμβάλλει και να αποδεχτεί σοβαρά μέτρα για να μπει ένα τέλος στην οπαδική βία, όπως διαβεβαίωσε ο Γιώργος Κούμας μετά τη σημερινή συνάντηση με τους ποδοσφαιριστές. Με τις τιμωρίες δεν λύονται. Πρέπει να πάρουμε κάποια ριζοσπαστικά μέτρα. Σε ό,τι αφορά τα γεγονότα της Τρίτης στο Αμόχωστο, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας έθεσε υποκράτηση για δύο ημέρες στον οπαδό του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος εντοπίστηκε μέσα από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης να ρίχνει κροτίδα. Αυτό που απομένει να ξεκαθαρίσει πλέον είναι αν η συγκεκριμένη κροτίδα ήταν αυτή που έπεσε στα πόδια του ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας, Γιώργου Παπαγεωργίου. Πέραν από τη δικαιοσύνη για την ενδεχόμενη ποινή στον 22χρονο, η πορεία της κροτίδας παίζει σημαντικό ρόλο και για τον αθλητικό δικαστή, ο οποίος αποφασίσει για την τύχη του διακοπέντα αγώνα. Ένα παρεφερές ζήτημα είναι οι επιτηρητές των γηπέδων με τον ΠΑΣ να αναρωτιέται για παράδειγμα τι ακριβώς έκανε ο συγκεκριμένος Στιούαρτ την ώρα που ο συλληφθέντας οπαδός έριχνε κροτίδα. Έπρεπε να βγάλει το κινητό του, να το βγάλει δύο φωτογραφίες και σε 5 λεπτά θα ήταν υποσύλληψη. Ως Αλφα επικοινωνήσαμε με επιτηρητή γηπέδου, ο οποίος μας υπέδειξε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο και παράλληλα πολύ επικίνδυνο όταν πρέπει να επιβληθεί η τάξη, ενώ απέναντι σου βρίσκεται ένας όχλος που δεν υπολογίζει τίποτα.